Μαζί μας ο Σπύρος Μούχλας, προπονητής του Άρη Καλαμακίου. Coach, συγχαρητήρια, μεγάλη νίκη, η πρώτη στην φετινή σεζόν και σε αυτές το πρωτάθλημα του πρώτου ομίλου της ΑΕΠΣΑ. Νίκη απέναντι στο Χολαγό, μάλιστα, την πρώην ομάδα σου. Η σκέψη ήταν από ένα παιχνίδι που ήταν πραγματικά με τις φυγμούς στο κόκκινο σε όλο το παιχνίδι. Καταρχήν ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Καταφέραμε μετά από μια κακή αρχή που έχουμε κάνει να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα σε έναν αντίπαλο στον οποίο έχω περάσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Ο οποίος θα είναι μέσα στο πρωτάθλημα, κυνηγάει, θα είναι ένας από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Ωστόσο, οι παίκτες μου μπόρεσαν, βγάλανε πάθος, ψυχή και καταφέραμε να πάρουμε ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα για εμάς. Πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσετε και το Χολαργό σε μια τέτοια στιγμή για εσάς, με το 0 στη βαθμολογία και επίσης με πάρα πολύ ένταση που είχε σε όλο το μάτς, δηλαδή δεν υπήρχε και κατάλληλη συγκέντρωση για να μπορέσετε να βρείτε και τις κατάλληλες κινήσεις και να φτάσετε στο επόμενο γκολ που θέλατε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε εμείς αρκετά πίσω. Θέλουμε αρκετό χρόνο. Με μία νίκη δεν πετάμε στα σύννεφα. Ωστόσο, είναι μια καλή αρχή για εμάς. Ναι, όντως το παιχνίδι ήταν συνέχεια στο κόκκινο. Υπήρχε ένταση και από τις δύο ομάδες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, κρατήθηκαν στα επίπεδα τα ανθρώπινα που θα έλεγα εγώ και πήγαν όλα καλά. Έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, γιατί σε κάποια σημεία υπήρχαν και φάσεις που ήταν με αρκετή ένταση και με αρκετή των ποδοσφαιριστών. Καταλαβαίνουμε, παιδιά είναι που λέμε, παίζουν τον αγώνα και θέλουν την νίκη, αλλά σε κάποιες στιγμές ήταν κάπως δύσκολες οι φάσεις και για το διδί ακόμα. Εντάξει, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις φάσεις και γενικά τις εντάσεις που πάρουμε τα έξι των παιχτών. Όλοι μας ανεβάζουμε παλμούς, πολλές φορές κάνουμε και λάθη. Το θέμα είναι αυτά τα λάθη να είναι μέσα στο επίπεδο του σεβαστού. Κάνατε δύο αλλαγές αναγκαστικές, τον Καραγκιουλέ και τον Κακούτη. Υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού? Ο Καραγκιουλές είχε μια ψιλοενόχληση στη γάμπα, το ίδιο και ο Κακούτη. Ναι, ήταν αναγκαστικές αλλαγές. Ωραία, και τώρα έχετε ένα παιχνίδι με τον Άγιο Θωμά. Είναι μια ομάδα που επίσης έχετε τους ίδιους στόχους αυτή τη στιγμή, που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Με λίγο η σκέψη σας και αν έχετε παρακολουθήσει τον αντίπαλο έως τώρα. Γενικότερα μου αρέσει να παρακολουθώ το αλφα τοπικό της Αθήνας. Πηγαίνω στο ελεύθερο μου χρόνο, βλέπω και διάφορες ομάδες και από τον άλλο όμιλο και από το δικό μας όμιλο. Εμείς έχουμε θέσει ένα στόχο από την αρχή της χρονιάς με τον κύριο Σφυρί και τον κύριο Γεωργαντίδη. Πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε και στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Πολύ ωραία. Αυτός ήταν ο Σπύρος Μόχλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.